Είναι σε εξέλιξη το πείραμα των μαθητών. Όλγα. Καλό μεσημέρι και πάλι κάτια κυρίε και κύριοι, από το σταθμό ραδιοβολήσεων τη Αθαλάσσα. Και έχω δίπλα μου τον Ελπιδοφόρο Αναστασίου, ο οποίο είναι υπεύθυνο όλη αυτή τη διοργάνωση. Είδαμε πριν και σε ζωντανά στα πλάνα μα την εκτόξευση του μικρού ε, δορυφόρου που στείλαμε στο διάστημα. Θέλουμε έτσι να μα πείτε λίγε περισσότερε λεπτομέρειε, τι ακριβώ γίνεται και αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και ζωντανά. Ε, όπως είπατε, ε, κύριε τον το δορυφόρο από εδώ στην... Μια ναι. Ναι, μια ναι. ναι, να διακόψω απλά να πούμε ότι οι εικόνες Παρακαλώ. που βλέπουμε στην οθόνη μας δεξιά είναι ζωντανά από το, το, δορι, το Ζω... μικρό δορυφόρο, ναι. Ακριβώς, ναι. Το βλέπουμε και τώρα ζωντανά στο στούτιο που εκπέμπει. Μια χαρά. Ε, ο μαθητικό αυτός ο μαθητικός δορυφόρο, εκπαιδευτικός δοριφορος, έχει αφηθεί με τρολικό μπαλόνι για να φτάσει στα 40, σε 90 90.000 πόδια που είναι περίπου, για να μιλάμε για διάστημα, για να το διευκρινίσουμε και αυτό, μιλάμε για 100 χιλιόμετρα και πάνω. Εμείς φτάσαμε στα 40 χιλιόμετρα. Άρα από αυτό το υψόμετρο, πλην 60 βαθμούς και από αντίξω εις θα στέλνει η σήμα ζωντανό για τις επόμενε τρει ώρες, εδώ στο setup που έχουμε με τις κεραίες εδώ, και κάτω στην Λάρνακα, στην πλατεία Ευρώπη. Στον άστρο. Υπάρχει ένα δίσκο πάνω ψηλά στο ρομπότ που είναι το receiving station. Δηλαδή παίρνει τα σήματα το ρομπότ από το μικροδορυφόρο που, είναι, που ταξιδεύει τώρα. Τι στείλαμε μαζί με το μικροδορυφόρο. Στείλαμε μαζί τα πειράματα από περίπου 27 σχολεία, 1.600 μαθητές και η θεματική φέτος είναι φυτά στο διάστημα. Και έτσι λίγο πιο συνοπτικά βάλανε μέσα σε καψούλες μικρές κάποια σπόρους φυτό με την προδιάθεση να δούμε πώς θα επηρεάσουν αυτές τις ηθίκες, αυτούς τους σπόρους. Άρα με την επιστροφή του δορυφόρου στην Κύπρο, θα μπορούμε να πάρουμε τα πειράματα και να βγάλουμε συμπεράσματα μαθητέ. Φαντάζομαι ότι η αγωνία των μαθητών είναι τεράστια, γιατί τώρα πάρα πολλοί μαθητέ παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εξέλιξη. Τι σα μεταφέρουν, Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, ειδικά φέτο που είχαμε για, το, για την πανδημία. Δεν είχε κάτι το αξιόλογο. Άρα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι να δουν πού θα καταλήξει ο μικροδορυφόρο, πού θα πέσει και στη συνέχεια να πάρουμε εμεί τα πειράματα για να τα επιστρέψουμε πίσω σε στάξη των μαθητών. Τώρα καταγράφει και θερμοκρασίε πέραν από την οικογένεια. Καταγράφει θερμοκρασίε, τα βαρόμετρα, πόσο το σπίτι, δηλαδή την ταχύτητά του και πάρα πολλά άλλα δεδομένα που θα πάρουμε εμεί στη συνέχεια για να τα αναλύσουμε. Είναι ένα εκπαιδευτικό πείραμα, δεν είναι επιστημονικό πείραμα. Πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Και ο σκοπό του είναι να φέρουμε του μαθητέ πιο κοντά στην έρευνα. Να βάλουμε να σκεφτούν λίγο διαφορετικά. Και να δώσουμε την ευκαιρία έστω και σε αυτές τις συνθήκες να έχουν μια πιο, πιο, πιο ωραία εμπειρία έστω και μια μέρα στην τάξη για να δουν κάτι δικό τους να φτάνει σε 40 χιλιάδες πόδια. Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό και οι εμπειρίε που αποκτούν οι μαθητέ. Γιατί για το διάστημα, εγώ όταν ήμουν στο σχολείο, δεν μαθαίναμε κάτι συγκεκριμένο για το διάστημα, μόνο για του πλανήτε. Τώρα θα μπορεί αυτό να του επηρεάσει και στα μελλοντικά του σχέδια όσον αφορά την επαγγελματική του αποκατάσταση. Σίγουρα αυτό είναι μια μεγάλη επενδύση, νομίζω. Βλέπουν έμπρακτα πώ η θεωρία γίνεται πράξη και σίγουρα θα επηρεάσει. Γι' αυτό που λέω πάντα εγώ από του ίδιου μαθητέ, ένα μαθητή θέλει να επηρεάζει του υπόλοιπου για να κάνουν ένα project μαζί, να δουν κάποια θεωρία, να, να λύσουν προβλήματα. Να μπουν λίγο πιο πολύ στην έρευνα. Άρα, εγώ νομίζω είναι ένα πολύ, πολύ ωραίο project, μια εμπειρία που δίνει στου μαθητέ μια την εμπειρία μέσω αυτή τη ραδιοπολίση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.